Α, αυτό εδώ τι είναι. Μην μου μιλάς γι' αυτό, γιατί είχα κάνει ένα βίντεο μαζί του πριν το Sin Boy που έγινε τη πουτάνα. Σε αγαπάνε το γράφουνε, σε αγαπάνε να ξέρεις. Και με ξεφτύλισε. Άλλα είπα στον. Πώς τον λένε, Θεμισκόρ. Ναι. Του είπα να με, με βάψει τσάμπα. Άκου λίγο. Λοιπόν, έρχεται, λέμε, κάνουμε μια κουβέντα και μετά την αλλοιώνει εντελώς την κουβέντα. Μετά το Sin Boy που έγινε όλο αυτό. Και τα άλλαξε όλα. Ναι. Του λέω, μου έλεγε για τους γκέι, τι είσαι να πεις για τους γκέι. Εγώ δεν έχω τίποτα παιδιά με τους γκέι. Του λατρεύω, έτσι. Από μακριά. Έτσι κάνω τα πουστάκια, δεν πειράζει. Παρακαλώ. Δεν μπορεί ένας άντρας να θέλει να γίνει γυναίκα. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι σαν η ντομάτα να θέλει να γίνει αγκούρι. Δεν γίνεται αυτό. Ακούστε Εμικόν. Λοιπόν, μην αλλοιώνετε παιδιά αυτά που λέω. Δεν μου αρέσει. Θα σας βρούμε. Εντάξει, από τέτοια άτομα την περίμενες. Δεν μου αρέσει. Είναι παλικάρια σε αγωγικά. I am disgusted. Μέσα καλοκαιριού μου έστειλε ένα μήνυμα το οποίο μου έλεγε «Γεια σου, μπορείς να μου κάνεις τζάμπα μακιγιάζ». Εγώ φυσικά της απάντησα, λέω το γεγονός ότι την αγαπάω, μέσα εισαγωγικά την αγαπούσα για την ακρίβεια και τη συμπαθούσα κτλ. Και ήμουν σε φάση «Οκ, ας κάνουμε τέλος πάντων αν θέλεις ένα βίντεο και αν δεν έχεις θέμα με το βίντεο, δεν θα σου κάνω το μακιγιάζ δωρεάν». Φυσικά δέχτηκε και κανονίσαμε ένα ραντεβού εκείνη την ημέρα που ήθελε το μακιγιάζ γιατί είχε μια συνέντευξη μετά. Και κανονίσαμε να πάω σπίτι της για να τη βάψω. Ας ξεκινήσουμε με το βασικά. Έχετε αυτή η μέρα κλπ. Είχαμε κανονίσει κάποια συγκεκριμένη ώρα. Εγώ άρχισα γύρω στα 8-7 λεπτά. Γιατί κουβαλούσα μια τσαντάρα τεράστια με καλλιντικά. Και είχε κιόλας και πολλή κίνηση. Ζήλια λίγο άρχισε να ορίεται στα μηνύματα μέσα εισαγωγικά. Αυτό λίγο δεν θα το δείξω. Και δεν ήξερε την ώρα σου. Και το ένα το άλλο. Ήμουν σφασί, εντάξει, λίγο ηρέμησε. Κάπως το κάνεις δωρεάν. Και δεν θες να πληρώσεις. Και κάπως έχεις και πάρα πολλές απαιτήσεις, γιατί και αργότερα έχει και πολλές άλλες απαιτήσεις. Φτάνουμε σπίτι της κλπ. Ξεκινάμε το βίντεο, ήμουν μαζί με το αγόρι μου για την ακρίβεια, ο οποίος αυτός έκανε τις ερωτήσεις, γιατί εγώ δεν μπορούσα κάπως πολύ να μιλάω. Θα σου πω συγκεκριμένα γιατί δεν μπορούσα να μιλάω. Πρώτα απ' όλα, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι ελεγχόμενες, όπως είπε και όλες και η ίδια. Γιατί φυσικά όλες οι ερωτήσεις ήταν σε φάση τι έχεις να πεις για την τζόντα, τι έχεις να πεις για τη σαμπάνια, τι έχεις να πεις για το ένα, τι έχεις να πεις για το άλλο. Όλα αυτά που δεν θέλει να πει, αλλά ταυτόχρονα βγήκε στα story της και βγήκε και ξεμπρόστιασε τους πάντες. Εμένα συνεχώς στο βίντεο μου έλεγε το οποίο τα έχω κόψει όλα. Βρίσκω λίγο και λειτουργικό γιατί ήταν και 50 λεπτά. Αλλά έχουμε ακόμα το αρχικό βίντεο. Ήταν συνέχεια σε φάση βάφε. Και αυτό δεν είναι καθόλου τη διάρκεια του βίντεο. Απλά το έσβησα γιατί δεν ήθελα να υπάρχει κάποια κακή εικόνα κτλ. Γιατί ήξερα ότι μπορεί να θέλει να ελέγξει κιόλας το βίντεο. Καθόλου τη διάρκεια ήταν λίγο bitch. Δηλαδή ήταν λίγο bitch σε όλο το μεγαλείο. Και 3-4 μέρες μετά το βίντεο, 5 εκεί, άρχισε να ανεβάζει όλα αυτά. Τώρα πια έχει κλείσει γιατί προφανώς έκανε ομοφοβικά και ρατσιστικά σχόλια που δεν επιτρέπεται στο Instagram προφανώς και πάρα πολύ καλά κάνουν. Οπότε το προφίλ της έχει σβηστεί. Ακούγεται λίγο σαν boomerang γιατί είναι η ίδια η οποία έρχεται και μας έλεγε ότι είμαστε ένα μηδενικό κατσαρίδες και αυτή έχει την απόλυτη δύναμη. Αλλά δες ποιος της έκλεισε το προφίλ. Γεια σας! Γεια σας!